μου, καλησπέρα σας. Βροχερή φυσικά η καλησπέρα σήμερα. Τρίτη είμαστε εδώ, φίλοι μου, 11 Οκτωβρίου. Και άγρια κόντρα χθες στη Βουλή στη συζήτηση για τη διαφθορά και για τη διαπλοκή. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι με συχνές προσωπικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε η τελευταία ελπίδα για να καθαρίσει ο τόπος από την κόπρο της διαπλοκής, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενώ απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: Αν εγώ είμαι παιδί των καταλήψεων που είμαι, είπε ο Πρωθυπουργός, εσείς είστε παιδί της Siemens και της διαπλοκής. Ψεύτη, χυδαίο και ανίκανο, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πράσινο φως για την εκταμείευση του 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα 2,8 δισεκατομμύρια της υποδόσης έδωσε το Eurogroup. Η έγκριση της εκταμείευσης του υπολείπου ποσού 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εξεταστεί στο Euro Working Group στις 24 Οκτωβρίου και αφού πρώτα η ελληνική πλευρά παρουσιάσει τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου σχετικά με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Ικανοποιημένος πάντως δήλωσε Ευκλήδης Τσακαλώτος και βέβαιος ότι στα τέλη Οκτωβρίου θα εκταμειωθεί ολόκληρο το ποσό. Με νέο χειρόφρονο πάντως απειλούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ σε περίπτωση που μέχρι αύριο δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, η διοίκηση έστειλε χθες συγκεντρωμένα όλα τα διευκρινιστικά στοιχεία που ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών, από την εξέταση των οποίων θα διαπιστωθεί και θα ρυθμιστεί οριστικά το εάν και πώς οφείλει το ελληνικό δημόσιο στην επιχείρηση. Ο κύριος Πύρτζης πάντως, και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να υπέγραψε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να προχωρήσει η εκταμείευση χρημάτων από την επιχορήγηση του Νοεμβρίου για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για ένα μήνα. Μένει μία υπογραφή πάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Γιώργο Χουλιαράκη. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μπούμε σε νέα ταλαιπωρία τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα, έρευνα στα οικονομικά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης διέταξε ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο Λάμπρος Τσόγκας, ύστερα από την πρόσφατη πολυήμερη επίσκεψη εργασίας των εργαζομένων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο λόγος που έγινε η επίσκεψη εργασίας, αλλά και η αιτία που ο οργανισμός παρουσιάζει συσσωρευμένα ελλείμματα, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο της παραγγελίας, θα κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της ασφάλειας και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, θα εξεταστεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέμβασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος έχει το δικαίωμα από τον νόμο, εάν και εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να διατάξει οικονομικό έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών για τη διερεύνηση αδικημάτων. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή και θα εστιάσουμε φυσικά στο πρώτο θέμα, το πολιτικό θέμα που είχε ανακύψει από χθες το βράδυ σε σχέση με τη διαπλοκή και την διαφθορά, το θέμα συζήτησης χθες στη Βουλή, με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο Δημαρά. Κύριε Δημαρά, Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Δημαρά. Λοιπόν, χθες πολύ παρακολουθήσαμε την συζήτηση που ήταν σε έντονους τόνους, το περιμένουμε. Μέναμε εξάλλου στη Βουλή για τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Άκουσα και πάρα πολλές συζητήσεις και από το πρωί και όλα τα κανάλια μιλάνε γι' αυτό. Σε τι επίπεδο διεξήχθη αυτή η συζήτηση, τι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν και μάλιστα ανέβηκαν οι τόνοι όχι μόνο μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και μεταξύ και της Φόφης Γεννηματά και του κυρίου Τσίπρα. Γιατί υπήρξαν και πολλές αιχμές προς εκείνη την κατεύθυνση, επικαλούμενος ο Πρωθυπουργός πολύ συχνά το όνομα του κυρίου Βενιζέλου. Για πες μου έτσι. Και κόντρα μεταξύ του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Καμένου. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι, μια μεταξύ γενική του κυρίου σου. Θεοδωράκη και του κυρίου Καμένου. Άμα σου πω, αγαπητή μου Χριστίνα, ότι εκείνη την ώρα είχα μεγάλη επιθυμία να δω την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μάλιστα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και εγώ το είδα το πρωί, δεν το είδα χθες. Σημειώνοντας 2 γκολ στο Ταλίν της Εσθονίας, έπαιζε εκτός έδρας δηλαδή, αλλά αυτό το σαράκι το επαγγελματικό που μας κατατρίχει δεν με άφηνε να μην παρακολουθώ και τη συζήτηση στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει κατάφερα να δω τις πρωτολογίες και τις δευτερολογίες, το άντεξε από το μεσημέρι, από τις... Αναρωτιέμαι ο κόσμος το βλέπει. 3,5 ώρα. Εμείς έχουμε όπως λες το σαράκι. Ο κόσμος ναι, το παρακολουθεί. Το μικρόβιο τέλος το πάντων. Το μικρόβιο, ναι. Ναι, το έβλεπα
Επειδή είχαν πει ότι θα αρχίσει στις 2.30 συζήτηση για τη διαπλοκή, τελικά πήγε 3, 3 και 10, κάπου εκεί άρχισε. Δεν ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση. Πιστεύω ότι αν γινόταν ένα γκάλοπ, στην κοινή γνώμη γενικότερα, οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες θα λέγανε «Μα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, κοκορομαχίες, κοκορομαχίες, τσακωμοί». Διχόνια. Έβλεπα δηλαδή από τη μια μεριά την εθνική Ελλάδος, την ομάδα ποδοσφαίρου, με μια εξαιρετική νέα σύνθεση, με μια ομοψυχία, με μια κοινή προσπάθεια για το καλύτερο, και έβλεπα από την άλλη πλευρά, δηλαδή μου δημιουργήθηκε μια αντιφατική εικόνα, και από την άλλη μεριά έβλεπα, ας πούμε, την εθνική πολιτική ομάδα να σκοτώνεται. Εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, ναι. Δηλαδή να καθυβρίζει ο ένας τον άλλον για διαπλοκή, για τα συμφέροντα. Και αυτή η ιστορία να συνεχίζεται τώρα επί 2 αιώνες. Για όνομα του Θεού, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την απελευθέρωση το 2021 και λέμε, είναι δυνατόν αυτή η δουλειά να συνεχίζεται? Δηλαδή, δεν είπαμε να είναι εγκρυπτό τα πράγματα. Κανένας δεν το λέει αυτό. Άλλωστε, εάν υπήρχε και αν λειτουργούσε ως ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και ανεπηρέαστη, και ως τυφλή μάλιστα όπως συνηθίζουμε να λέμε, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή ο κύριο Τσίπρας 7 φορές ή 17 να μιλάει για τις ζήμες, αν δεν αφήνει τον Χριστοφοράκο να φύγει, λέω ένα παράδειγμα. Ούτε μπορούσε από την άλλη πλευρά να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Καλογρίτσα, γιατί έκανε η Τράπεζα Αττικής και πόσα δάνεια πήρε και γιατί πήρε και τι κτλ. Ναι, αλλά κάποιος θα πει ότι απέναντι σε όλα αυτά σημαίνει τα σκάνδαλα πρέπει να πούμε δεν πειράζει, ότι έγινε, όχι. Πάμε τώρα παρακάτω. Όχι. Σημαίνει ότι βγαίνει ένα μήνυμα. Ότι είμαστε μια χώρα και πολιτικά και πολιτισμικά, από την άποψη του πολιτικού πολιτισμού, υπανάπτυκτη. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχίζεται επί δεκαετίες. Να ελέγχει τη δικαιοσύνη η εκάστοτε κυβέρνηση με το χείριστο τρόπο και ο ένας να λέει «Μα εσείς κάνατε χειρότερα. Μα εσείς είχατε καλέσει τότε τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Μαξίμου όταν ήταν κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς. Μα εσείς κάνατε εκείνο, μα εσείς κάνατε το άλλο». Μα δεν είναι. Είμαστε υπανάπτυκτοι πολιτισμικά σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και γενικότερα σε μια κοινωνία η οποία αρέσκεται ενδεχομένως να βλέπει αυτού του τύπου τις αντιπαραθέσεις ως αρένα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που τσιμπάνε. Ειλικρινά σας λέω, μετά από τόσα χρόνια έχω αποστασιοποιηθεί από αυτού του τύπου τις πολιτικές κόντρες, γιατί οι οποίοι ξέρω, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα με δημοσιογραφικά κριτήρια καθαρά, γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή εμείς που λέμε οι δημοσιογράφοι να διαβάζουμε πίσω από ναι, τα γράμματα. Το ζήτημα έγινε είναι... γιατί, και αν το παρακολουθήσατε έτσι με περισσότερο ενδιαφέρον, ο κύριος Τσίπρας από την αρχή της ομιλίας, την πρώτη κουβέντα, εστίασε στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή εστίασε στα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, να βρει όλες τις κατηγορίες εναντίον του Μητσοτάκη. Λογικό δεν ήτανε. Συγγνώμη, λογικό ήταν. Λογικό διότι. Όπως γιατί... ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πιο επιθετικός και λογικό και πάλι και από εκείνη την πλευρά. Να πω γιατί. Πώς το ερμηνεύω εγώ δημοσιογραφικά. Και δεν έχω καμία εμπάθεια ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον. Αλλά γιατί παραδείγματος χάρη στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση δεν είπε μία κουβέντα για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρας, και τα είπε όλα. Γιατί. Γιατί υπάρχει μία. Υπάρχει μία. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε εποχή, σε κάθε φάση της ζωής, τώρα υπάρχουν όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ακόμη και την καταλληλότητα, ακόμη και η δημοσκόπηση της Αυγής βρίσκει τον κόσμο να είναι δυσαρεστημένος με τον κύριο Τσίπρα και με την κυβέρνηση. Η δημοσκόπηση της Αυγής. Ναι, έπρεπε να εμφανιστεί με ένα. Να ενισχύσει το ηγετικό λοιπόν, του προφίλ, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριο Τσίπρας αφενός ήθελε να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ και αφετέρου να πλήξει κέρια, αν ήταν δυνατόν, την αξιοπιστία και το κύρος του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό ήταν και όλο το αυτό το σκηνικό. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή έχει μπουχτίσει, θα έλεγα μία από τα ίδια. Παρότι δεν μπορώ να το φάω το δίκιο, αλλιώς δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε για την κοινωνική δημοσιογραφία. Είναι ικανότατος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εξαιρετικά πιστικός
στον τρόπο της εκφοράς του λόγου, παρότι έχει σπουδάσει θετικές επιστήμες, χρησιμοποιεί εξαιρετικά την ελληνική γλώσσα, έχει μία άνεση στις κινήσεις και στον τρόπο ακριβώς της πειθούς, στο να επαναλαμβάνει τις καταλήξεις των λέξεων στο τέλος προτάσεων που αναμένει χειροκρότημα. Και επίσης θέλω να τονίσω, μια και είπε για χειροκρότημα, λέω, ο κύριος Τσίπρας ήταν και είναι δεινός αγορητής για τη γενιά του, για αυτό το είδος, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι, στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί να μην άντεχε σε άλλες εποχές που είχαν άλλες απαιτήσεις, ή μπορεί να μην ξέρει καλά διεθνές δίκαιο ή γενικά να μην ξέρει τους κανόνες του δικαίου, να μην έχει δηλαδή μια νομική παιδεία. Πάντως ένα ευρύ ακροατήριο και ίσως ένα λαϊκό ακροατήριο, νομίζω ότι έχει ευρύ επίχυση. Ναι, έχει επίχυση, ναι. Έχει πειθό, σας το είπε και νωρίτερα. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης επίσης είναι καλύτερος από αυτό που περίμενε γενικότερα ο κόσμος. Ωστόσο έχει, τώρα ακολουθούν τα αρνητικά του παρελθόντος, τόσο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από το οικογενειακό, το οποίο μπορεί με κάποια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά όμως αυτό δεν αποτελεί πράγματι ένα μειονέκτημα για τον Κυριάκο, παρότι έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα ήθους σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι είναι, μας ακολουθεί όλους μία ιστορία. Ήθελα να πω όμως το εξής. Δεν μου αρέσει κάθε φορά που έχει συζήτηση στη Βουλή το ότι πριν αρχίσει την ομιλία του ένας πολιτικός αρχηγός, εγείρονται οι πτέρυγες εκείνες για να χειροκροτήσουν. Μα δεν ξέρεις τι θα πει ο Χριστιανός. Αυτό ξέρεις τι μου δείχνει. Σαν να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εξαρτώμενοι από έναν πεφωτισμένο ηγέτη και πάνε να χειροκροτήσουν και σαν πρόβατα, δηλαδή ακολουθούν να χειροκροτήσουν. Μα άσε να δούμε τι θα πει ο Χριστιανός και χειροκροτήσει τον παρακάτω. Να πει κάτι καινούριο, να πει κάτι σημαντικό. Δεν είναι όμως έτσι. Θέλω να πω ότι αν αφαιρέσουμε από το κάθε κόμμα αυτόν που είναι μπροστά, πραγματικά, και όχι από κάθε κόμμα, από κάποια από τα κόμματα, αυτόν που είναι μπροστά, μπορεί το κόμμα πραγματικά να σταθεί αυτό μόνο του? Όχι, εγώ δεν είπα να μην τον τιμούν τον άνθρωπο, να τον τιμούν και να πάνε και στο σπίτι του ή στο μαξί μου και να παίξουν και πιάνο και να τραγουδήσουν, να κάνουν τα πάντα. Δεν λέω να μην τον τιμούν. Ο αδελφός σου ήταν, ναι. Ναι, φυσικά. Τραγούδησε. Ο αδελφός μου χορεύει. Τραγουδάει καταρχάς. Χορεύει μόνο. Α. Τραγουδάει. Το άσαμε να φύγω, τραγούδησε και ο αδελφός. Την εποχή με τα Αντάρτικα και γιατί με αυτά έγινε πολύ χαμός μου. Το άσαμε να φύγω που το τραγούδησαν. Όχι, ο Τέρες Κουί που το έγραψε. Ο αδελφός μου χορεύει εξαιρετικό τσάμικο. Πρόσφατα μάλιστα που υπήρχε έτσι μια συνάθρηση ευχάριστη οικογενειακής μορφής. Χορέξαμε ένα τσάμικο καταπληκτικό. Τι να πω, ότι είναι υποχρεωμένοι όλοι να ακολουθούν τις γραμμές, τις κομματικές γραμμές. Δεν λέω. Αλλά αυτό το πράγμα δείχνει, και το είπε ο κατά τα άλλα συμπαθής κύριος Βασίλης Λεβέντης, ότι δηλαδή αυτό το εξίσωσε με μια μορφή γλύψιμο. Δηλαδή δεν χρειάζονται όλα αυτά. Χρειάζεται μια αξιοπρεπής και φυσικά καλή και ενθαρρυντική παρουσία για τον όλα αυτά ως θέαμα, Νίκο, μπορεί να είναι ωραία, δηλαδή να τα παρακολουθείς έτσι, είτε να κάνεις την κριτική σου, είτε συμφωνείς με τον ένα, είτε με τον άλλο, αλλά αναρωτιέμαι πόσοι από το κοινό πείθονται ότι έχουν μια ουσία, και λέω μια ουσία με την έννοια ότι πόσοι βλέπουν πραγματικά τη διαφθορά να εκλείπει, πόσοι βλέπουν την πάταξη δηλαδή της διαφθοράς, πόσοι βλέπουν την πάταξη της διαπλοκής, πόσοι βλέπουν να καθαρίζει το τοπίο από τη μια, και επίσης πόσοι έχουν το περιθώριο από την καθημερινότητά τους και τα δυσβάσταχτα προβλήματα που έχουν να ασχοληθούν με το ζήτημα της διαπλοκής, της διαφθοράς, που μπορεί να είναι σοβαρά, αλλά δυστυχώς πιο σοβαρό είναι πώς θα αντέξεις και πώς θα επιβιώσεις. Αυτό λοιπόν, επειδή έχει παλιώσει αυτό το ανέκδοτο πάρα πολύ, δηλαδή κάθε φορά αυτός που πάει να βγει απειλεί την αντίθετη πλευρά με εξεταστικές, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει εξεταστική
για το θέμα του καλό γρίτσα της Τράπεζας Αττικής και των καναλιών, η ΑΡΑ εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα έλεγα ότι το ίδιο έλεγε ο κύριο Τσίπρας, θα κάνει εξεταστική και έκανε εξεταστική και η κυρία τότε, η κυρία Κωνσταντοπούλου παλιά έκανε εξεταστικές και ξανά και προανακριτικές εξεταστικές. Έτσι δεν πάει πέρα η χώρα. Όταν κάνεις εξεταστική ή προανακριτική και έχεις την πλειοψηφία των βουλευτών δική σου ή όταν ακόμη στέλνεις μια υπόθεση στον εισαγγελέα και έχεις την ευχέρεια να επιλέγεις εσύ την ηγεσία της, την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης, στην οποία μάλιστα να υπόσχεσαι αυξήσεις μισθών και υπάρχει και μια σημερινή, κατά τη γνώμη μου, αρνητική για την κοινωνία και τη δικαιοσύνη μεθόδευση, να ανέβει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών στην ανώτατη βαθμίδα πέρα από το 67ο έτος, γιατί κάποιοι προφανώς είναι έτοιμοι να υπερβούν το 67ο έτος και έπρεπε να συνταξιοδοτηθούν υποχρεωτικά, και τώρα υπάρχει μια μεθόδευση να δοθεί μια τριετία ακόμη. Να συνταξιοδοτούν δηλαδή στα 70, ας πούμε. Το Σύνταγμα σαφώς, το άρθρο 88 λέει ότι οι δικαστές υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους δικαστές και για το μισθολόγιο των δικαστών. Τα οποία, εντάξει, οι δικαστές ξέρουμε τώρα, όταν έχεις και το μαχαίρι και το πεπόνι, ξέρουμε πώς καθαρίζεις. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το λιγότερο. Για αλλά μένα όμως, δεν είναι το λιγότερο, λέω, αλλά πρέπει λέω, να μπαίνουμε σε μια λογική. Το ότι έχουν ένα ειδικό μισθολογικό καθεστώς, το λέει το Σύνταγμα. Λέει και άλλα το λέει σύνταγμα. Το Σύνταγμα όμως, ναι. Δεν λέει μόνο αυτό. Μπράβο. Λέει όμως το Σύνταγμα ότι για τους βαθμούς των δικαστών μέχρι και του Προέδρου εφετών, ή εφέτες και Πρόεδροι εφετών, αποχωρούν με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Από τι και πάνω, δηλαδή οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, οι Ευρωπαϊκοί Συμβούλοι Επικρατείας κλπ. Αποχωρούν με τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Και τώρα πάμε να δώσουμε συν 3 χρόνια, να πάνε δηλαδή στα 70, επειδή ενδεχομένως κάποιοι εξ αυτών προσεγγίζουν το 67ο και είναι επιθυμητοί και πρέπει να παραμείνουν. Αυτό τι και θα είναι με τροπολογία, χθες, δηλαδή θα το κάνουν αυτό. Ναι, άκουγα χθες τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει, μα εσείς τα ίδια δεν κάνατε. Τα ίδια δεν κάνατε. Να λέει στους προηγούμενους για τη Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Αυτό λοιπόν, αυτό το παραμύθι, αυτό το ανέκδοτο είπα πάλιωσε. Δηλαδή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Εάν θέλουν πραγματικά να επιβάλλουν την ένομη τάξη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει, το πρώτο, να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης με άλλο τρόπο και όχι από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ούτε καν στο Σύνταγμα, στην τροποποίηση τη συνταγματική που επιχειρεί να κάνει τώρα και καλεί τον κύριο Κιμούλη και τον κύριο δεν ξέρω ποιον να συμμετάσχει, τον κύριο Παραρά, στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Συμφωνώ πολύ. Αντί να κάνει. Συνεκό. Το πρώτο κύριο θέμα είναι αυτό, η ανεξαρτησία. Άμα τη δεχόμαστε ως ανεξάρτητη λειτουργία, ως ανεξάρτητη εξουσία και ισότιμη με τις άλλες, θα πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της χωρίς να μπαίνω βγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό ήταν ο καημός και το μαράζι, για να κλείσω, όταν κάναμε ακόμα δικαστικό ρεπορτάζ. Δηλαδή από το 76 και μετά από το 75, μετά τη μεταπολίτευση, το ζητούμενο ήταν αυτό. Λέγαμε, μα επιτέλους πότε θα ανεξαρτητοποιηθεί η δικαιοσύνη ώστε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην μπορεί να καλέσει στο γραφείο του τον εισαγγελέα φετών και να του κάνει υπόθεση. Με αυτό το καημό θα φύγουμε από αυτή τη ζωή από ό,τι φαίνεται. Και ναι, λοιπόν, ας μην βάζουμε δουλεύουμε. Και μάλιστα, να πω και κάτι ακόμη τελευταίο. Δεν άκουσα ούτε μία κουβέντα χθες σε μια συνεδρίαση που άρχισε στις 3 η ώρα το μεσημέρι και τελείωσε το βράδυ στις 11, δεν άκουσα ούτε μία κουβέντα για το πώς θα προκόψει αυτός ο τόπος και ούτε μια κουβέντα για την ανάπτυξη, ούτε μια κουβέντα για την απασχόληση, για τις νέες επιχειρήσεις. Αυτά τα έχουν πει, ότι έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται το. Αυτά είναι δεδομένα, τα θεωρούν δεδομένα, γι' αυτό δεν υπόθηκε τίποτα. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό όμως, γιατί είχαμε και την εκταμείευση του ενός κομματιού που σπάστηκε στα δύο και το άλλο έρχεται. Ο κύριος Τσακαλώτος είναι χαρούμενος. Πώς το είδες αυτό, ότι τελικά δίνεται το ένα κομμάτι που θα πάει στις υποχρεώσεις μας, αλλά το άλλο κομμάτι που είναι για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δεν έρχεται. Αυτό δείχνει ότι εμείς προσπαθούμε να κανονίζουμε εδώ στο εσωτερικό της χώρας χωρίς τον ξενοδόχο.
Για άλλη μια φορά, γιατί αυτό το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να επιχαίρει, ούτε ο κύριος Τσίπρας να είναι τόσο ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη και είπε μάλιστα ότι είναι ένα θέμα τεχνικό, νομοτεχνικό, ότι δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν πρόλαβε να περάσει του Σεπτεμβρίου τις καταστάσεις ως προς τα δημοσιονομικά στοιχεία και γι' αυτό δεν κατευλήθη ο Αλίδος. Και γιατί να μην έχει προλάβει δηλαδή. Τι κάνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είχαν διακοπές και το Σεπτέμβριο και δεν το ξέραμε. Λέω ένα παράδειγμα. Επομένως, αυτά είναι προφάσεις. Είναι προφάσεις. Έξω, το φάνηκε αυτό και στη συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον αυτές τις μέρες, στη Νέα Υόρκη, αλλά και το τι γίνεται και από γερμανικής πλευράς και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ είναι θολό το τι θα γίνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, αυτό προειδεάζει για το τι μέλη γενέστε. Σίγουρα κάθε κυβέρνηση λέει να είχαμε αυξημένα φορολογικά έσοδα. Πήραν όλα μαζί, έφυα, φόρους φυσικών προσώπων, γιατί ο κόσμος πληρώσανε με κάρτες, όπως και εγώ δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, αφού έχεις μια πιστωτική κάρτα, πας στην τράπεζα, σου λέει βάλτο σε δόσεις, σε 12 δόσεις, σε 9, σε 10, όσο θες. Η τράπεζα βέβαια τα αποδίδει στο κράτος, αυθορεί και παρά χρήμα. Εγώ πήγα δηλαδή 25 Αυγούστου, την άλλη μέρα ήταν στο λογαριασμό του κυρίου Αλαξιάδη, στο δημόσιο ταμείο τα χρήματα. Δεν μπορείς όμως να επιχαίρεις για αυτά, γιατί φορολογείς και έχω έσοδα. Δεν μπορείς να λες ότι περιμένω ανάπτυξη, όταν είσαι συνέχεια στην κρίση και στην αυστηρή κριτική και στον έλεγχο όλων των διεθνών οργανισμών, μηδενός εξαρτημένων. Μπορείς όμως να λες ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί, όπως είπε ο κύριος Κουρουμπλής, και αυτό θα σταματήσει, όταν βλέπουμε, γιατί εγώ χθες είχα ανθρώπους εδώ από αυτούς που σταμάτησαν τους πληστηριασμούς και χθες μου ανακοίνωσαν στην εκπομπή και ήταν από εδώ, από αυτή την εκπομπή το ανακοίνωσαν πρώτη φορά, ότι αυτός που αναβλήθηκε ο πληστηριασμός θα ξαναγίνει τον Νοέμβριο. Δηλαδή ότι τίποτα δεν. Κάνει φοβερή εντύπωση, είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ότι από την 1η του 17, πρώτου του 17, τέρμα οι πληστηριασμοί για πρώτες κατοικίες. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Πάρα πολύ απλό. Ποιος κίνησε τη διαδικασία, κάποιες διαδικασίες για πληστηριασμούς? Οι εφορίες. Οι εφορίες, ο Δήμος Αθηναίων σε ορισμένες περιπτώσεις, για την Αθήνα λέω, οι εφορίες. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, που προείσταται, ή ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, ή ο κύριος Αλεξιάδης, ο αναπληρωτής, ένα χαρτί εγκύκλιο την άλλη μέρα προς όλους τους διευθυντές των ΔΟΗ, δεν θα προβείτε σε κανένα πληστηριασμό από εδώ και πέρα. Γιατί δεν το κάνει? Επομένως εδώ αυτά είναι πάλι προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, και όλα αυτά που γίνονται τι είναι, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ναι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακούμε αυτά που ακούμε, αλλά στην πράξη ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος βλέπει ότι λέμε άλλα πράγματα και γίνονται άλλα πράγματα. Και αυτό έχει μία μεγάλη αρνητική συνέπεια. Πάντως, για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το οποίο έτσι όπως ερμηνεύτηκε μάλλον η χθεσινή του εμφάνιση, είναι μια ακόμη πίεση προς την πλευρά που εμφανίστηκε να θέλει περισσότερο εκλογές και να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, αφού και δημοσκοπικά φαίνεται να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ως προς αυτό, εκτιμάς ότι πιέζει τα πράγματα? Ναι, νομίζω ότι έκανε μια τέτοια προσπάθεια, όχι και ιδιαίτερα θερμή. Βέβαια, κατά την άποψή μου, δεν είναι η λύση η συνεχής προσφυγή στις κάλπες. Δηλαδή το να θέλει να ξαναπροσφυγεί στις κάλπες και να βιαστούμε κτλ. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πρέπει να οργανώσει ιδιαίτερα τον κομματικό του μηχανισμό, να φτιάξει αυτό που λέγαμε παλιά σκιώδεις κυβερνήσεις, μια σκιώδη κυβέρνηση, όχι τομεάρχες σε κάθε τομέα, στο περιβάλλον κτλ. Να αποκτήσει ερίσματα διεθνή, ερίσματα στον ευρωπαϊκό χώρο και γενικότερα στην σκηνή. Άρα λες να αξιοποιήσει αυτό σκηνή, το περιθώριο, ναι, του χρόνου που του δίνεται. Ουσιαστικά, εάν μπορεί το κάνει αυτό, να δώσει δείγματα
πραγματικής και όχι μιας υποταγής στις δυνάμεις τις ξένες και τα λοιπά. Δώσει δείγματα ότι σκέφτεται την ελληνική κοινωνία, απτά δείγματα, αποδείξεις. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για αλληλεγγύη έτσι στον αέρα, να παρουσιάσει προτάσεις ότι τα μέτρα, λέμε τώρα για τους πληστηριασμούς. Τι θα έκανε δηλαδή για τους πληστηριασμούς ο κ. Μητσοτάκης, λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό για τη χώρα που θα δίνει κίνητρα στους νέους ανθρώπους, αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, στη γεωργική παραγωγή, στην αγροτική παραγωγή, σε τομείς που έχει έτσι προνομιακό χαρακτήρα η Ελλάδα, και μετά να διεκδικήσει. Δεν είναι δηλαδή να κραυγάζει στη Βουλή ότι θέλω εκλογές. Δεν είναι αυτό. Με λίγα λόγια λες ότι τα κόμματα τα οποία ουσιαστικά υπερψήφισαν μια μνημονιακή κατεύθυνση οφείλουν να διαφοροποιηθούν με σαφή τρόπο από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι πολλά τα περιθώρια. Συγγνώμη. Γιατί εγώ αυτό που. Και με αυτό θα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό με τον επόμενο καλεσμένο μας από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τον κύριο Παπουτσί, που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Πραγματικά πρέπει να διαφοροποιηθούν τα κόμματα με σαφήνεια. Γιατί πολλοί κόσμοι ξέρει τι λέει, Νίκο. Λέει εντάξει, δεν θα βγει, ξέρω εγώ, θα βγει η Νέα Δημοκρατία ή θα βγει. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή, λίγο πολύ αισθάνονται ότι οι μνημονιακές πολιτικές έχουν τα ίδια στενά περιθώρια. Για να καταλήξω πάλι με αυτό που ξεκίνησε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, έχει σημασία ποια είναι η σύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι, δηλαδή, ποια είναι η ομάδα. Η ομάδα τι πιστεύει. Δηλαδή, τώρα δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια κυβέρνηση η οποία, ενώ έπρεπε να έχει ως πρώτο γνώμονα, πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη και την απασχόληση και τη δημιουργία συνθηκών, έχεις τον κύριο Φίλη, ας πούμε, και σου βγάζει πρώτο θέμα τα θρησκευτικά ή το Μέγα Αλέξανδρο, θέτει στα σχολεία ή έχεις τον άλλον, ξέρω, κάτι ιδιοληπτικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν, παραδείγματος χάρη, στην επιχειρηματικότητα. Εγώ μιλάω για την υγιή επιχειρηματικότητα. Κάποιος θα πει όμως λοιπόν, ότι αυτή μπορεί είναι όμως μια άλλη ομάδα να μπορεί να φτιάξει ένα καλύτερο τέτοιο σχέδιο. Γιατί όντως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Κάποιος θα πει ότι αυτή είναι μια φιλελεύθερη πολιτική που πιστεύει στη φιλελεύθερη οικονομία και δεν είναι και μια πολιτική. Και όλος πιστεύει στη σοσιαλιστική οικονομία. Σε ποια οικονομία. Που πιστεύει σε μια κοινωνία αλληλεγγύη, σε μια κοινωνία η οποία πιστεύει στη βοήθεια στον αδύναμο, στα κατώτερα στρώματα. Ξέρουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Ότι το Harvard ή το έχω ξαναπεί, το London School of Economics, όλα τα διεθνή πανεπιστήμια, οι αυτοί που τελειώνουν, οι κορυφαίοι των επιστημών, των οικονομικών επιστημών, τι υπηρετούν. Υπηρετούν και διδάσκονται ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα, το οποίο αρχίζει από Ανατολή, από την Ιαπωνία και φτάνει μέχρι την Ιρλανδία. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο σύστημα, αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχει επικρατήσει. Επομένως, μπορεί μέσα σε αυτό το σύστημα να βάλουμε και κανόνες αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Αλλά όμως η επιχειρηματικότητα ή η οικονομία των αγορών είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί η έρμη Ελλάδα όσο και αν θέλει να την αλλάξει. Μόνο η Βόρεια Κορέα και ως τώρα μέχρι λίγο πριν η Κούβα. Ο αδελφός μάλλον έχει αντίθετη άποψη σε σχέση με το τι μπορεί να αλλάξει. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν όμορφα τότε που τα είπαμε πριν λίγες μέρες. Σε εκπομπή. Έτσι. Και επειδή, ναι, καλά λόγια υπάρχουν, υπάρχει περίσσευμα πολύ ωραίων λόγων και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, μετά το 89, ξέρετε πόσο, τι ωραία λόγια υπάρχουν για να. Εντάξει, δεν υπάρχουν μόνο τα άκρη, υπάρχουν και μεσαίες λύσεις. Τα έχει πει ο αείμνηστος Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός που έφυγε προχθές ηλικία 90 ετών, με εκπληκτικό τρόπο. Δηλαδή, ευαίσθητα πράγματα για τον άνθρωπο, ουμανιστικά κτλ. Να το βάλουμε στο τραπέζι, δεν έχω αντίρρηση. Η οικονομία όμως είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Εμείς, φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Σε λίγο να σας πω ότι με την κάμερα της Βεργίνα Τηλεόρασης θα επισκεφθούμε τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, ο Βασίλης Παναγιωτίδης, και ζωντανά θα μάθουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί έρχονται αυξήσεις, μια που τώρα θα προμηθευτούμε, γιατί οι θερμοκρασίες πέφτουν και σε λίγο θα χρειαζόμαστε ζεστού.
ζούλα. Και πολλά πράγματα αλλάζουν όσον αφορά και τη βενζίνη, όπως ξέρετε πολύ καλά, μετά την 1η-1η του 2017. Όλα θα τα μάθουμε σε λίγο, καθώς και στο λαθρεμπόριο καυσίμων ξέρουμε ότι γίνεται το μεγάλο φαγοπότι και δυστυχώς εκεί υπολοιπόμαστε, παρά την καλή προσπάθεια που ομολογουμένως γίνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.